Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις και για το ζήτημα αυτό θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιάννης Πανούσης, βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Μαζί μας και ο Δημοσθένης Λούκας. Κύριε Πανούση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σε όλη τη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι διατελέσατε καθηγητής νομικής και πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης το 1994 έως το 1997. Και από εκεί σας θυμόμαστε. Να είστε καλά. Και πάντα κάνετε αναφορές για τη Θράκη. Σας ακούμε συχνά. Κύριε Πανούση, στο χωριό μου θα λέγαμε για την περίπτωσή σας ότι χύσατε την καρδάρα με το γάλα. Το θέμα είναι αν τη χύσατε... Γιατί δεν το βλέπετε ανάποδα. Θα το δούμε αυτό. Χύθηκε η καρδάρα, αν πούμε ότι η καρδάρα είναι συγκυβέρνηση ή η κυβέρνηση. Γιατί το γάλα έληξε ή έκοψε λόγω της ζέστης ή σκοντάψατε και έπεσε η καρδάρα και χύθηκε το γάλα. Λοιπόν, δείτε το ανάποδα. Ότι η Νέα Δημοκρατία μας έδιωξε. Γιατί το βλέπετε έτσι. Αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει ούτε με την ΕΡΤ ούτε με την απόφαση μας σημερινή. Έχει να κάνει εδώ και 3 μήνες τουλάχιστον με μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και ενός συγκεκριμένου κύκλου γύρω από τον κύριο Σαμαρά να λειτουργούν όχι ως μονοκομματική κυβέρνηση, ως παρέα. Δηλαδή μας ερχόντουσαν νομοθετήματα 400 σελίδων σε 11 ώρα το βράδυ για αύριο το πρωί να συζητηθούν. 30 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Είπαμε μία σταματήστε, δύο σταματήστε, τρεις σταματήστε. Ήρθε ένα απίθανο σχέδιο περί της Αθηνάς για τα πανεπιστήμια, όπου ήταν ο Μαυρογιαλούρος σε νέα έκδοση. Ήρθε το αντιρατσιστικό. Είχαν συμφωνήσει, το ανατρέψανε. Και ήρθε και έρθει και ξεχύλισε το ποτήρι. Άρα, αν το δείτε από αυτήν την τοπική γωνία, αυτός που έσπασε τη συμφωνία δεν ήταν ο Κουβέλης που υπέμενε. Και αυτό σε ένα σημείο που λέει δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να είναι αυτή η συγκυβέρνηση. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν έγινε ένα υπουργικό συμβούλιο. Δεν υπήρχε μια ερώτηση, μια συμφωνία να τι κάνουμε. Ερχόταν όλα τελεσμένα. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι ρίξαμε κανένα καρδάρα εμείς, ούτε ρίχνουμε την κυβέρνηση, ούτε πάμε σε εκλογές. Απλώς αποσύραμε τους υπουργούς μας που ήταν και διακοσμητικοί. Θα τους ρωτούσε κανένα για τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Πανούση, ωστόσο υπάρχουν και αντίθετες φωνές μέσα στο κόμμα σας. Προφανώς. Γι' αυτό είναι ένδειξη δημοκρατίας ενδεχομένως. Αλλά λέει... είναι ο καθένας να κάνει μια εκτίμηση. Ο άλλος κάνει άλλη εκτίμηση. Ναι, εντάξει. Αυτό τι σημαίνει για το κόμμα. Δηλαδή αυτές οι συζητήσεις που γίνονται τώρα, μα δεν έπρεπε να το κάνουμε, να φύγουμε. Μα οι μισοί λένε έπρεπε να φύγουμε. Και ο ψηφοφόρος σας πώς να το εκλάβει. Αυτό θα το δούμε με ψυχραιμία, αλλά να το πάρουμε ανάποδα. Εάν αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, γινόταν ένα συμβιβασμό, έντιμο συμβιβασμό για την ΕΡΤ, λέω έτσι, που δεν είναι η ΕΡΤ. Θα τα βρίσκατε στα νούμερα, θα είναι 2.000-1.500, εκεί θεωρούσαμε ναι, ότι ωραία, λοιπόν, θα καταλήξετε. Κάπου λοιπόν τα καθόταν η πύλη, ωραία. Τι θα διαβάζαμε σήμερα στις εφημερίδες, νέα Κολοτούμπα, ο Κολοτούμπας Κουβέλης, η ουρά της Νέας Δημοκρατίας, του κάνουν διάφορα βασανιστήρια ή μαρτύρια και αυτό λέει συνέχεια ναι. Εντάξει, εγώ ακούω κανάλια της Αθήνας που μέχρι πρότινος λέγανε ο Κουβέλης καταστρέφει τη χώρα, διότι τώρα που είναι ο Κουβέλης. Δηλαδή αυτή η αμφιθυμία, αυτά τα κόλπα τώρα και τα... δεν πρόκειται να παρασύρουν μια πολιτική απόφαση. Θα φανεί στην πορεία αν το θέλανε οι ψηφοφόροι μας, αν το θέλει η ελληνική κοινωνία, θα φανεί στην πορεία. Αν αυτή η δικοματική κυβέρνηση που επαναλαμβάνω δεν τη ρίχνουμε εμείς, δεν την καταψηφίζουμε, θα δούμε στην πορεία τι σύμφωνα με τις αρχές μας πρέπει να ψηφίζουμε και τι δεν πρέπει να ψηφίζουμε. Να δούμε πώς θα τα βγάλει πέρα. Δηλαδή. Δημοσθένη, να δούμε πώς θα τα βγάλει πέρα. Γιατί, κύριε Πανούση, είπατε οι υπουργοί σας ήταν διακομματικοί. Με συγχωρείτε, όχι. Διακοσμητικοί. Οι δύο υπουργοί σας, εννοώ τον κύριο Πακιώτη και τον κύριο Μανιτάκη, ήταν το μήλο της έρηδος, για να μην πω το κόκκινο πανί και για την κυβέρνηση και για την κοινωνία. Τους έχουν φορτώσει, εγώ δεν λέω ότι είναι αληθής, αλλά ότι ήταν οι τροχοπέδοι στις μεταρρυθμίσεις, ήταν αυτοί οι οποίοι δεν επέτρεψαν να προχωρήσουν τα πράγματα, ίσως να ήταν και η αιτία της καταστροφής της ΕΡΤ, με την έννοια του κ. Μανιτάκης δεν έκανε τα αυτονόητα. Τα συμφωνηθέντα που πρέπει να τηρούνται δεν τα τηρούσε ποτέ όσον αφορά τη διοίκησή του. Ο κ. Λουπακιώτης τον κατηγορούν, εγώ δεν απαραγώ ότι έχουν δίκιο, αλλά ότι ήταν ένας συνδικαλιστής ο οποίος υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των δικηγόρων, δεν ήθελε αλλαγές, αλλά δεν ήταν δημιουργική. Το λιγότερο ήταν έκαναν θόρυβο. Ωραία. Αυτά θα κρυθούν στην πορεία. Έτσι. Δεν είναι επειδή κάποιος το είπε ένα παπαγαλάκι σε κάποια εφημερίδα, σε κάποιο ραδιόφωνο. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αλλά όχι, να τελειώσω. Α, παρακαλώ, με συγχωρείτε. Ναι, λοιπόν, ναι, να τελειώσω τη σκέψη μου και ναι, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι εναντίον
του να βγει η Δημοκρατική Αριστερά και να μπει σε αντιπαράθεση με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Με εναντίον. Δεν μπορεί 12 μήνες να συγκυβερνούσεις και σωστά κάναμε αυτή την επιλογή. Δεν ρίχνουμε ανάθεμα πίσω μας. Κάποια στιγμή σταμάτησε, εντάξει, αλλά δεν πάνε να πει ότι αύριο θα είναι να βρίζω εγώ τους Νεοδημοκράτες κλπ. Όμως, όταν αρχίσουμε και βάζουμε τα χαρτιά κάτω, θα δούμε αν ο κύριος Μανιτάκης πράγματι ζητούσε κάτι από τον κύριο Στυλιανίδη, που είναι και της περιοχής, ή τον κύριο, ξέρω εγώ, τάδε υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, και τους στέλνανε. Αν οι δήμαρχοι στέλνανε στοιχεία. Δηλαδή, ήθελε ο κύριος Μανιτάκης να αξιολογήσει δομές και προσωπικό για να δει τη διαθεσιμότητα, την κινητικότητα και δεν τους στέλνανε στοιχεία. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση σε αυτό. Κύριος Ρουπακιώτης, του ζητήσανε το Μαξίμου να κάνει γρήγορα νομοσχέδιο το αντιρρητικό και μόλις το ετοίμασε είπαν όχι, δεν χρειάζεται νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν, το να θέλουμε να στοχοποιήσουμε, μπορώ να στοχοποιήσω κι εγώ άλλους 10 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει κανένα νόημα αυτή η ιστορία. Αλλά ότι ξαφνικά μπλόκαρε η Ελλάδα, διότι ήταν αργός ο κύριος Μανιτάκης και ξέρω εγώ συνδικαλίζων ο κύριος Ρουπακιώτης, ωραία, τώρα δεν θα είναι στη Βουλή, δεν θα είναι στην κυβέρνηση. Και από θα δούμε πώς θα πάνε στην Υπουργεία. Να σας ρωτήσω, άρχισαν ήδη να δημοσιοποιούνται οι συγκρίσεις και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ότι η Ρημάρ ακολουθεί πλέον τον δρόμο που ακολούθησε και ο λαός. Μπήκε σε μια κυβέρνηση, ο Μετάνιος έφυγε και μετά δεν μπήκε στη Βουλή. Και αρχίζουν ήδη οι προσομοιώσεις. Δημάρ, λαός, ίδια πορεία. Εσείς το φοβάστε ότι θα ακολουθήσετε την ίδια. Κοιτάξτε το πώς θα αντιδράσει. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτές τις προσομοιώσεις που λέτε κλπ. Δεν μπαίνω. Θα μπορούσα να δω μια άλλη προσομοίωση. Πασόκ είναι Δημοκρατία, διαλύσαν τη χώρα 40 χρόνια και κυβερνάνε τώρα για να σώσουν τη χώρα. Και αυτό δεν είναι έτσι να γελάει η ιστορία. Η ιστορία και εμείς να γελάμε. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτά που θα πούμε, ο τρόπος που θα εξηγηθούμε και ο τρόπος που θα μιλήσουμε με τις προτάσεις μας, τις πρωτοβουλίες μας, θα πείσει το λαό ότι δεν ήταν μια φούσκα, δεν ήταν μια τρέλα, δεν ήταν ένα γυνάτι. Υπήρχε λόγος να γίνει. Αλλά μπαίνουμε γιατί σε παραλαμβάνω, δεν ρίχνουμε την κυβέρνηση. Δεν είπαμε ότι από αύριο. Καλά, δεν τη ρίχνετε γιατί δεν μπορείτε να τη ρίξετε. Δεν μπορείτε να τη ρίξετε γιατί έχει 53 βουλευτές. Δεν σας έχει ανάγκη η κυβέρνηση. Ναι, αυτό θα το δούμε, διότι δεν είναι η αριθμή στην κυβέρνηση, είναι άλλα πράγματα. Και όποιος πιστεύει ότι με αριθμούς κυβερνάει και έχοντας την πλάτη όλη την κοινωνία. Η δεδηλωμένη θέλει αριθμούς, κύριε Πάνουση. Άμα δεν έχει αριθμούς, δεν έχει δεδηλωμένη. Ας εξασφαλίσει τους αριθμούς και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα. Εννοείται. Δεν σας έχει ανάγκη η κυβέρνηση. Και μάλιστα, έτσι εγώ βλέπω από όσα δημοσιοποιήθηκαν ήδη σήμερα και από τα δύο κόμματα, περίπου ως ανακούφιση νιώθουν που φύγατε. Και αυτοί γιατί τους σας θεωρούσαν. Μακάρι. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μακάρι να πετύχουν. Δηλαδή, πιστεύει κανείς ότι είναι κανείς εναντίον της χώρας. Και εμείς θα βοηθήσουμε στο βαθμό που συμφωνούμε. Τώρα, αν πιστεύω ότι τα πετύχουν με τα πρόσωπα που άκουσα κάτι ονόματα που χαμογελάω απλώς, ανακύκλωσης του παρελθόντος. Δηλαδή, θα γίνουν υπουργοί, λέτε, που θα γίνουν υπουργοί. Τι θα γίνει, ποιος θα γίνει υπουργός του Πασόκ. Για πέστε μας δηλαδή, κανένα, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ένας. Ο κύριος Μανιάτης, η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Εντάξει. Δεν θέλω να κρίνω. Κοιτάξτε, μου είναι πολύ αγαπητοί και πολύ φίλοι πολύ από αυτούς. Ναι, αλλά χαμογελάτε ειρωνικά, υποθέτω. Το συμβολισμό ότι αυτοί έχουν χρεωθεί 20 χρόνια Πασόκ και την τελευταία τριετία του Γιώργου του Παπανδρέου. Σκεφτείτε το συμβολισμό μου, τίποτα άλλο θα δω. Εμείς είπαμε θα στηρίξουμε τις αλλαγές μεταρρυθμίσεις. Δεν αλλάξαμε την άποψή μας για την Ευρώπη, τις μεταρρυθμίσεις, σωτηρία της χώρας. Θα ψηφίσουμε νομοσχέδια, δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση, δεν θα μπούμε δηλαδή στο κάδρο της αντιπολίτευσης της Ελλάδας ως πλάι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Και μια τελευταία ερώτηση, αν θέλετε να μου απαντήσετε. Το γεγονός ότι ο κύριος Ψαριανός και ο κύριος Οικονόμου τοποθέθηκαν αρνητικά στην απόφαση από τους 11 βουλευτές, ο κύριος Λικούδης, ιστορικός κύριος Λευκό, αυτό προειδεάζει ότι η εσωκομματική. Δεν θέλω να πω αντιπολίτευση, αλλά οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα τριγμό συστημικό εντός της ΔΗΜΑΡ. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Μπίστη, ο οποίος θεωρεί. Είπε παραλογισμός είναι αυτό που γίνεται. Ναι, αυτά σας φοβίζουν ότι μπορεί να λειτουργήσουν αποδιαρθρωτικά για το κόμμα. Κοιτάξτε, εγώ αυτό δεν το βλέπω. Έχουμε κεντρική επιτροπή το άλλο Σάββατο. Ο κύριος Ψαριανός και ο κύριος Λικούδης είναι 40 χρόνια μαζί με τον Φώτη τον Κουβέλη. Καλά, αυτό δεν τους υποχρεώνει να μην συμφωνούν. Διαφώνησαν πλήρως. Επειδή είναι φίλοι, δεν λέει τίποτα. Δεν κρύφτηκε τίποτα. Αυτό δηλαδή το να διαφωνεί σε μια απόφαση, έστω μια απόφαση κεντρικής σημασίας.
Ακριβώς, δεν είναι οποιαδήποτε απόφαση. Είναι μείζουν σημασίας απόφαση. Δεν διαφώνησαν. Αλλά γιατί πρέπει να οδηγήσει. Δηλαδή, φαντάζεστε ότι όταν μαζευτεί με οι 10 πρωτοκλαστά υπουργοί της Δημοκρατίας θα πούνε όλοι ναι σε κάποιο θέμα. Ή δεν ακούμε εμείς τι λέγανε για τα αντιρατσιστικά ή τι λένε για διάφορα πράγματα. Επειδή διαφωνείς παραπείω ότι διαλύσει το κόμμα ή δημιουργείς ομάδες αμφισβήτησης του Φώτη. Δεν υπάρχουν. Προηγήθηκε ο Ανδρέας ο Νεφελούδης. Φαίνεται. Παρόλο που είναι ένα μικρό κόμμα, φαίνεται ότι. Είναι ένα κόμμα της δημοκρατίας αυτό και του πλουραλισμού, αυτό είναι δεδομένο. Ίσως το μοναδικό κόμμα που έχει τόσο μεγάλη εσωκομματική δημοκρατία και πλουραλισμό είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, είναι η Δημάρ. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά πολλές φορές μήπως αυτός ο πλουραλισμός και η εσωκομματική δημοκρατία λειτουργεί αποδιαρθρωτικά. Ξέρω, δεν πρέπει να υπάρχει μια. Μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Μπορεί να είναι εμπλουτιστικό, μπορεί να είναι διαλυτικό. Ακριβώς. Θα θυμίζω όμως ότι είχαμε ένα Πασόκ και έχουμε 7 Πασόκ. Θέλω να μετρήσω πόσα Πασόκ έχουμε. 10. Θα θυμίζω ότι είχαμε μια Νέα Δημοκρατία και έχουμε τον κύριο Ζώη άλλο κόμμα ή Ανέλ άλλο κόμμα. Δηλαδή, ξαφνικά εμφανίστηκαν 2 άνθρωποι, 4 πολύ συμπαθείς και πολύ αγαπητοί σε μένα φίλοι και έχουν άλλη άποψη. Και βρήκαμε διαλυτικό όταν τα άλλα κόμματα έχουν γίνει 14 κομμάτια επισήμως. Επισήμως 14 κομμάτια. Μα η άνοδος του κυρίου Σαμαρά στην εξουσία συνοδεύτηκε με τους Ανέλ με άλλο κόμμα. Συμφωνούμε, είναι γνωστά, αλλά μιλάμε για τη Δημάρ τώρα. Κυρία Μπακογιάννη έκανε κόμμα, ο κύριος Ζώης έκανε κόμμα, ο κύριος Χαμένος έκανε κόμμα. Για κοιτάξτε τι γίνεται. Εμείς δεν έκανε κόμμα, κύριε Δεφελούδης, μια χαρά παιδί είναι. Το βλέπω και γελάμε. Καλά, εντάξει, αυτό δεν γελάει πολύ. Δηλαδή, ίσως θα είναι σύντομα. Όχι, γελάμε, ενώ δεν είναι ο άνθρωπος, έχει τις διαφωνίες. Εντάξει. Τι να κάνουμε με αυτό το θέμα, δεν μπορεί να. Ωραία. Αποδεκτώ από όλους σας λοιπόν τις επόμενες ψηφοφορίες στη Βουλή. Ενδεχομένως να έχετε και ναι και όχι. Ωραία. Κύριε Πανούση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Το κενό της πολιτείας προσπαθούν να καλύψουν ιδιώτες από τον Εύρο, βοηθώντας το έργο των αστυνομικών, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες βλέπουν τα υπηρεσιακά τους οχήματα να χαλάνε το ένα μετά το άλλο, ενώ πολλά από αυτά ήδη είναι ακινητοποιημένα λόγω βλάβης. Χρήματα δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα το αρμόδιο Υπουργείο να μην μπορεί να δώσει λύση σε ένα ζήτημα που μπαίνει εμπόδιο στο έργο των αστυνομικών. Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Κώστας Χατζιαναγνώστου, εκ μέρους όλων των αστυνομικών, ευχαριστεί τους πολίτες που ευαισθητοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να επισκευαστούν κάποια οχήματα.